Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις και θα πάμε σε αυτό το διπορικό, στον Όσιο Δαβίδ, όπως το έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Σιγούρος. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, και χρόνια πολλά. Αυτό που θα δείτε είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο, όπως το είπες και εσύ στην εισαγωγή. Και βασίζεται σε ένα αφιέρωμα που έκανε η μονή του Οσίου Δαβίδ στον Άγιο Γέροντα Κύριλο. Γιατί είναι ιστορικό ντοκουμέντο? Γιατί είναι ένας ηγούμενος ο οποίος πάτησε στα αγιασμένα ίχνη του Ιάκωβου, του Αγίου Γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη, γιατί υπήρξε πνευματικός πατέρας μοναχών και λαϊκών και γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα θαύματά του που του αποδίδουν. Και δεν είναι θαύματα που έκανε μόνο σε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα να αποκτήσουν παιδιά ή τους γιάτρεψε το πόνο, αλλά εδώ έχουμε πολύ σημαντικές μαρτυρίες επιστημόνων, γιατρών, που λένε ότι τον καιρό της νοσηλείας του, μέσα στο χειρουργείο, έζησε μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν το ταλαιπωρημένο του λείψανο που ευωδίασε και ότι τον καιρό όλο αυτό που ήταν μέσα νοσοκομεία υπήρχε η απόλυτη γαλήνη μεταξύ των γιατρών και των επιστημόνων. Ήταν ένας Άγιος Γέροντας ο Κύριλλος και αυτό είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Θα πω κάτι, Σπύρο μου, για όσους θα παρακολουθήσουν τώρα αυτό το διπορικό στον Όσιο Δαβίδ που έχεις επισκεφτεί και θα δουν τον τάφο τόσο του Οσίου Δαβίδ όσο και του Γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη, του Οσίου Ιάκωβου Τσαλίκη πια. Εδώ τώρα συνέβη. Ο τελευταίος Άγιος, είναι ο σύγχρονος Άγιος, η αγιοκατάταξή του έγινε το 2017. Θέλω να πω το εξής, ότι μπαίνοντας στο YouTube, στον Όσιο Δαβίδ, θα δουν όλο το αφιέρωμα που είναι περίπου 4 ώρες. Εγώ έκατσα και το είδα ολόκληρο και θα παρακολουθήσουν θαύματα, ιστορίες. Εδώ εμείς τώρα έχουμε επιμεληθεί ένα 15-λεπτό που θα το δουν οι τηλεθεατές και θα ταξιδέψουν. Ουσιαστικά θα απαλύνουμε την ψυχή τους και μετά, αν θέλουν να απελευθερώσουν τα συναισθήματά τους, θα μπουν και θα το δουν ολόκληρο. Όπως μπορούν να παρακολουθούν και τη Θεία Λειτουργία και όλες τις λειτουργίες αυτές τις μέρες μέσω του YouTube. Εξελίσσεται και η Εκκλησία. Στο κανάλι της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ. Είναι ωραίο γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εκκλησία, δεν μπορούμε πολλά άτομα. Τώρα άνοιξε το πράγμα σιγά σιγά, μέχρι 100 άτομα μπορούν και Ανάσταση θα κάνουμε στις 9 η ώρα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον μπορούν να παρακολουθούν πια τη λειτουργία. Τώρα, να το απολαύσουμε, να ταξιδέψουν οι τηλεθεατές μαζί, γιατί νομίζω πως αυτό που αξίζει στη ζωή είναι να έχεις οδηγούς, τους Αγίους σου, να μπορείς να σκέφτεσαι όμορφα και θετικά, να απλώνεις το χέρι και να αναζητάς στην άλλη πλευρά τον Άγιό σου. Νομίζω ότι αυτό είναι το σπουδαιότερο όλων και αξίζει αυτές τις μέρες να μπούμε σε αυτή τη βαθιά κατάνοιξη. Παρακαλώ. Η Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ βρίσκεται πάνω από τις ροβιές Ευβοίας και είναι χτισμένη μέσα στο καταπράσινο τοπίο. Η Μονή χτίστηκε το 1535. Μέσα στο ναό φυλάσσονται σε λειψανοθήκη τα θαυματουργά οστά του Οσίου Δαβίδ. Ο γέροντας Γαβριήλ, ηγούμενος της Μονής, μας ξαναγεί στο φημισμένο μοναστήρι, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ελλάδας. Από τότε που ιδρύθηκε το μοναστήρι, από τον Όσιο Δαβίδ, στα χρόνια τα δύσκολα της τουρκοκρατίας, το 16ο αιώνα, το 1535, μέχρι και σήμερα, αυτό το μοναστήρι είναι ένα λιμάνι. Τρέχουν οι άνθρωποι, βρίσκουν καταφύγιο. Στον Όσιο Δαβίδ, που ονομάστηκε από την Εκκλησία Θαυματουργός και η Εκκλησία μας δεν δίνει τα προσδιοριστικά επίθετα έτσι τυχαία. Επίσης καταφεύγουν στον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε 27 Νοεμβρίου του 2017 και οι επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα εδώ τον Ιούνιο του 2018 με την έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχου. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, στο διάδοχο του Αγίου Ιακώβου, το Γέροντα Κύριλο. Στα ίχνη του σύγχρονου Αγίου, του Οσίου Ιακώβου, βαδίζει ο γέροντας Κύριλλος με τις σπάνιες πνευματικές αρετές και το διορατικό χάρισμα. Οι τάφοι τους βρίσκονται δίπλα στο καθολικό της Μονής. Το όλο το ίνιμι είναι ο Χριστός. Και χωρίς Χριστό δεν μπορώ να κάνω ούτε μια ώρα.
τη μνήμη του τιμά σήμερα η Μονή και ο ηγούμενός της Γέροντας Γαβρίλ με ένα αφιέρωμα ευγνωμοσύνης. Δόθηκε στο Θεό, στην κυριολεξία, όχι στα λόγια. Ο Γέροντας Κύρλος δεν ήταν τίποτα άλλο από μια συνεχόμενη φανέρωση της ζωής του Χριστού. Και ήταν πραγματικά πιστεύω στην αγιότητα αντίγραφο του Αγίου Ιακώβου. Τις αγρυπνίες στο Μαυροδέντρικο Ζάνης θυμάμαι ότι έβλεπα το Γέροντα σε κάθε αγρυπνία που είχαμε να υπερίπταται, σε κάθε λειτουργία. Την ώρα που είναι στην Αγία Τράπεζα μπροστά και λέει τα σάεκ των σο, βλέπω το Γέροντα να είναι πραγματικά αρκετά ψηλά από το έδαφος. Αρκετά ψηλά από το έδαφος, μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Είναι κάτι που με συγκλώνησε. Παρά το γεγονός ότι τα κατακόσμων μορφωτικά του προσόντα ήταν ελάχιστα, η γνώση του περί τα εκκλησιαστικά ήταν αξιοθαύμαστη. Στο μεν με τα φόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφορά. Τον ευγνωμονώ όχι απλά ως έναν άνθρωπο που έστειλε ο Θεός και με βοήθησε, αλλά ως έναν όσιο γέροντα με διάκριση, προόραση, διόραση και θεία έμπνευση να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων και να σηκώνει το φορτίο τους. Μας εξομολογούσε και μας τα έλεγε, μας προλάβαινε πριν πούμε εμείς κάτι. Φεύγαμε ανάλαφροι πετώντας. Είχαμε το χαρτάκι με τις αμαρτίες μας γραμμένες. Και μας έλεγε χωρίς να έχει δει το χαρτάκι. Το δεύτερο και το τέταρτο θα μου το πεις. Τα άλλα δεν είναι κάτι, δεν θα μου τα πεις. Ήτανε τέτοια η αγάπη που μας έδειχνε, που το να γινώσουν χαλή να σε πατήσει ήταν πολύ λίγο. Όταν τον επικαλούμε, βρίσκω ικανοποίηση στο αίτημά μου και πολλές φορές λύση στο αίτημά μου και ανακούφιση. Και όταν εκοιμήθη ο Άγιος Ιάκωβος και ανέλαβε ο πατήρ Κύριος την οικομενία της Ιεράς Μονής, και τότε περισσότερο έδειξε αυτή την ταπείνωση. Στα 20 χρόνια της οικομενίας του, ο Γέροντας Κύριλλος αναδείχθηκε σε πνευματικό πατέρα πολλών κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Δεν ήταν μόνο το γλυκό του χαμόγελο και ο πράος του χαρακτήρας, αλλά και τα θαύματα που τα αποδίδονται, βοηθώντας πολλές οικογένειες να αποκτήσουν παιδιά. Μια μαθητριά μου στη σχολή, δικαστήνα, είχε πρόβλημα τεκνογωνίας. Και ο γέροντας της είπε, μη στεναχωριέσαι, θα έρθει στο μοναστήρι κρατώντας το παιδάκι σου στην αγκαλιά. Και έτσι πράγματι έγινε. Μόλις τελείωσε ο Ισπερινός, ήταν η πρώτη φορά που γνωρίσαμε το γέροντα. Μας κοίταξε πολύ ώρα μέσα στα μάτια. Εκείνη την ώρα ήταν κάποια δευτερόλεπτα που συναντήθηκαν, κουμπώσαν τα βλέμματά μας. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα κατάλαβε και το λόγο στον οποίο φτάσαμε και για ποιο λόγο πήγαμε στο μοναστήρι. Μας το είπε άλλωστε. Ξέρω, παιδιά μου, γιατί είστε εδώ. Συγκλονιστήκαμε. Νιώσαμε απέραντη αγάπη. Τον βάλαμε αμέσως στην καρδιά μας. Σε αυτή την πρώτη φορά, με πολύ πόνο, το είπαμε όσοι είχαμε βιώσει από θεραπείες που κάναμε λόγω της ατεκνίας μας σε κορυφαίους γιατρούς της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έκλαιγα πάρα πολύ και πονούσα. Και του είπα, γέροντα, δεν θα αποκτήσουμε ποτέ δικό μας παιδί και θα μείνουμε οι δυο μας. Αυτός τότε μας κοίταξε και μας είπε, παιδιά μου, θα κάνετε πολύ προσευχή και με τη βοήθεια του Θεού θα γίνετε τρεις, θα γίνετε τέσσερις, πέντε θα γίνετε. Και έτσι και έγινε. Το 2010 ο Θεός μας έστειλε το πρώτο μεγάλο δώρο, ίσως και το πιο σημαντικό δώρο της ζωής μας. Αποκτήσαμε ένα κορίτσι, το οποίο γεννήθηκε από την καρδιά μου και όχι από την κοιλιά μου. Κάποια στιγμή προσευχόμενη στο εικονοστάσιο του σπιτιού μου, κοίταξα τη φωτογραφία του και τον είπα, μπρε γέροντά μου, όλα τα είπες, όμως ότι θα γίνουμε πέντε, αυτό δεν έγινε, γέροντα. Εγώ διανύω το 40ο έτος της ηλικίας μου και εμείς είμαστε οι τρεις μας. Ό,τι θαύματος έμεινα έγκυος. Η κοίηση ήταν δίδυμη. Θαύμα ζωής και δώρο του Αγίου Δαβίδ με τις προσευχές του Αγίου Γέροντα
είναι και 12χρονη σήμερα Δαβιδούλα. Όταν ήταν έγκυος η μητέρα της Καλλιόπη στη Δαβιδούλα, Μαρία, όλοι οι γιατροί της λέγανε ότι έχεις ένα παιδί μέσα σου που δεν θα έχει κεφάλι, θα είναι σαν μπανάνα, δεν θα έχει μύτη, δεν θα μπορεί να σκέφτεται, δεν θα μπορεί να μιλάει, δεν θα μπορεί, θα είναι ένα τέρας. Ο γέροντας Κύριος έλεγε, παιδί μου, κάνε εσύ την προσευχή σου, έχε πίστη στο Θεό, κράτησε το παιδί και ο Θεός θα τα φέρει όλα καλά. Την ημέρα που γεννήθηκε, εγώ νόμιζα ότι θα ήταν πράγματι αυτά που λέγανε οι γιατροί, αλλά το είχαμε δεχτεί και λέγαμε εμείς, ό,τι και να είναι αυτό το παιδί, είναι δώρο του Θεού και ό,τι θέλει ο Θεός. Είμαστε χαρούμενοι που μας το έστειλε. Δαβιδούλα, πού είσαι, ρε? Τον έχω πολύ κοντά μου και τον έχω αισθανθεί, δεν τον έχω δει ποτέ, αλλά τον αισθάνομαι ότι είναι δίπλα μου συνέχεια. Το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλεύτηκε πολλές φορές. Στις εικόνες μέσα από το νοσοκομείο φαίνεται το Άγιο Χέρι του Οσίου Δαβίδ να επηρεάζει τους παλμούς της καρδιάς του. Παρά τις δυσκολίες, ο Άγιος Γέροντας έγινε παράδειγμα μίμησης για όλους, αφού το χαμόγελο δεν έλειψε ποτέ από τα χείλη του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ενώ σας είπα ότι επειδή ήταν και μια ενδοσκοπική επέμβαση που μπορείς να ελέγχεις όλα τα στάδια της επέμβασης και λέω ότι αν αρχίσει και αιμορραγεί κάπου θα σταματήσω έστω και η μετελή να την αφήσω την επέμβαση. Ο Άγιος Γέροντας λοιπόν μου έλεγε προχώρα γιατρέ μου, προχώρα Νίκο μου, έχουμε τον Άγιο δίπλα μας. Είχαμε και το χεράκι του Αγίου ακριβώς δίπλα. Οφείλω να του πω σε όλα μου τα χρόνια, 40 χρόνια ιατρική, μάχημη, δεν έζησα ποτέ παρόμοιο περιστατικό. Ήταν σαν να έκοβα όχι ανθρώπινο ιστό, αλλά ξύλο. Ούτε μία σταγόνα αίμα δεν χάθηκε. Και αυτό μας είχε εντυπωσιάσει. Όλοι είχαν μείνει άναυδο στο χειρουργείο, γιατί αυτά παρακολουθούνται και από τηλεοράσεις. Μετά από 20 ώρες από την επέμβαση, περιήλθε όλο το νοσοκομείο το γεννηματάς να πάει σε όλους τους ασθενείς, τους πάσχοντες, όπου ήταν βαριά. Του λέω, γέροντα, τι κάνεις? Μου λέει, τη δουλειά σου εσύ, τη δουλειά μου εγώ. Αυτό είναι ένα από τα θαύματα τα οποία δεν μπορώ να ξεχάσω. Ένας φωτεινός κύκλος, άσπρος, γεμάτος φως, κύκλωνε όλο του το πρόσωπο, τα γένια, τα πάντα. Και ένα χαμόγελο απέραντη γαλήνης είχε ζωγραφιστεί στο πρόσωπό του. Τις κρίσιμες μέρες στο νοσοκομείο, πολλοί αξιώθηκαν να θαυμάσουν το ψυχικό του μεγαλείο. Άνθρωποι όπως ο επαγγελματίας οπερατέρ Πολύκαρπος Τσόγκας, ο οποίος αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα στη μέση, επισκέφθηκε τον Άγιο Γέροντα στο νοσοκομείο. Ξαφνικά ακούω φωνές, γέροντα, γέροντα, έλα μέσα, Πολύκαρπε. Μπαίνω μέσα, κράτα το γέροντα. Ένιωσα όμως από τους πόνους που έσκυψα, τόσους φρικτούς πόνους που νομίζω ότι θα πεθάνω πριν από το γέροντα, θα κοιμηθώ. Και ξαφνικά, ενώ ήμουν στον τοίχο, σαν ένα χέρι, σαν ένα μηχάνημα να μου κάνει μια εντριβή, ένα μασάζ. Και να απαλύνεται, να φεύγει ο πόνος. Σαν κύριος μετά, αφού για να ρεμίσω, κάθομαι και στο καρεκλάκι. Πήγαινε, τον πλησιάζω, του λέω στο αυτή, γέροντα, και 10 ζωές να ζήσω, αυτό που κάνατε για μένα, δεν πρόκειται, δεν μπορώ να σας το ξεχρεώσω. Και χωρίς να με ρωτήσει τι έγινε, γιατί έβλεπε πίσω από τον τοίχο, επιτρέψτε μου την έκφραση. Σηκώνει το χεράκι του και μου λέει, η Παναγία, κύριε Πολύκαρπε. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που κουβεντιάζαμε, βλέπω το πρόσωπο του γέροντα να λάμπει, να αρχίζει να λάμπει. Ήρθε και άναψε το πρόσωπό του και έγινε φωτεινό, 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 φωτεινό. Εγώ τον κοίταζα, δεν μιλούσα. Και μετά από λίγο, όπως ήρθε, έγινε φωτεινό το πρόσωπό του και έλαμψε σαν τον ήλιο μέσα σε ένα γαλακτώδες φως, έτσι άσπρο φως, έτσι ήρθε και πάλι και σμικρύνθηκε το φως, ελαττώθηκε το φως, συνεστάλλει το φως και προσέλαβε την μορφή που είχε. Ήταν μεγάλη ευλογία αυτό. Έτσι
Έκανε την τελευταία του λειτουργία το 2011 καθήμενο σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν ήταν μόνο το εύκαμπτο σκήνομά του που μαρτυρά την αγιότητά του, αλλά και συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα θαύματα που έκανε μετά το θάνατό του. «Δεν θα μας αφήσει ο Θεός», έλεγε και ξανά. «Ο Θεός μας τα έδωσε όλα», έλεγε. Ήτανε τα τελευταία του λόγια. Η λογική λέει ότι ένας άνθρωπος, σύγχρονο που θα το πω που σαπίζει, δεν ευωδιάζει ακριβώς το ανάποδο. Κι όμως αυτός, όλοι εδώ στο νοσοκομείο αντιστάθηκαν την ευωδία που με ρωτούσαν που, τι ήταν αυτό. Και τους έλεγα ήταν ο πατήρ Κύριλλος, ο οποίος κοιμήθηκε. Και ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος και ο Γέροντας Κύριλλος είναι ζωντανοί ανάμεσά μας και την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο που θα επιλέξει ο Θεός μας συνδράμουν και μας βοηθούν όλους. Ήμουν ολομόναχη στο δωμάτιο και λέω πάει τώρα πέθανε, δεν θα είναι κοντά μου, δεν μπορώ να του μιλήσω, ούτε να του πω τίποτα πια. Και εκείνη την ώρα ανοίγει διάπλατα την πόρτα και μπαίνει ο γέροντας Κύριλλος. Είχα να του μιλήσω, να του πω, αλλά αισθάνθηκα ότι μη φοβάσαι τώρα, μη φοβάσαι. Αφού είμαι εγώ εδώ, τελείωσε. Όλα θα πάνε καλά. Από την επόμενη μέρα όλα πήγαν καλύτερα και τελικά βγήκα από το νοσοκομείο στις 21 Μαΐου. Ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος σε εκείνη την μονάδα της εντατικής θεραπείας. Το ξέρουμε, μιλάμε πάντα για το Γενικό Κρατικό Αθηνών, τον Γιώργος Γεννηματάς, εκείνο τον μήνα, εκείνο το καλοκαίρι όπου, το έχουμε ξαναπεί, ήτανε μια υπέρμετρα γαλήνια περίοδος για όλο το προσωπικό, χωρίς διαπληκτισμούς, χωρίς αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, αλλά με έναν συντονισμό, μια ομοφωνία, μια σύμπνοια όλου του προσωπικού. Είναι σίγουρο ότι οφειλόταν στον Γέροντα. Την ημέρα του ακαθίστου ύμνου ανεχώρησε για τους ουρανούς, αφήνοντας αγαθή ανάμνηση ενάρετου και στοργικού πατέρα στα πνευματικά του παιδιά. Είναι ευλογία να το δείτε κι εσείς αυτό σήμερα. Είπαμε στο YouTube και στη σελίδα του Οσίου Δαβίδ είναι τετράωρο. Μπορείτε να δείτε μια διαδρομή ζωής μέσα από αφηγήσεις με πολλά και σημαντικά. Εμείς αποτυπώσαμε ελάχιστα σε σχέση με αυτά που θα μπορείτε να δείτε και να ακούσετε και να ευχαριστήσουμε και για την ευλογία του το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο που μας παραχώρησε έτσι αυτό το υλικό μαζί με τον Γέροντα Γαβρίλ που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι μετά τον Γέροντα Κύριλλο στη θέση του. Και είναι και το πνευματικό του παιδί. Είναι ο γέροντας που βλέπετε πάντα στο πλευρό του, εκεί που του βάζει το χεράκι του Οσίου Δαβίδ και ανεβαίνουν οι παλμοί και όλα αυτά. Είναι η πίστη μας ζωντανή που έλεγε και η μάνα μου η Κυραλένη. Αρκεί να καλέσουμε το Θεό και θα είναι πάντα κοντά μας, ακόμα και με τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Και